Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Νίκο, να δούμε τι καινούργιο υπάρχει στην υπόθεση αυτή της Πάτρας. Καλώς τον. Λοιπόν, αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να κάνει με τα όσα αναμένεται να δούμε τις επόμενες ημέρες σχετικά με τους θανάτους των δύο άλλων παιδιών, της Ήρυδας και της Μαλένας. Και το λέμε αυτό γιατί βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση, η οποία έχει ξεκινήσει από το τμήμα ανθρωποκτονιών και οι δύο εισαγγελείς επίσης τρέχουν την υπόθεση. Και αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι τις επόμενες ημέρες, αμέσως μετά το Πάσχα, θα έχουμε και τις πρώτες καταθέσεις για τους θανάτους των δύο αυτών παιδιών. Αναφορικά με την Ήρυδα, το κοριτσάκι της οικογένειας, το μωρό το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι της οδού Μπιζανίου, να σας πω ότι θα κληθούν άμεσα να καταθέσουν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και ο γιατρός του ΕΚΑΒ που έφτασαν πρώτοι στο σημείο για να παραλάβουν το βρέφος και να το βοηθήσουν μεταφέροντάς το στο Καραμανδάνιο, χωρίς όμως δυστυχώς να τα καταφέρουν. Ενώ κλειδί είναι, όπως έχουμε πει εδώ και αρκετές ημέρες, και η κατάθεση της προϊσταμένης της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Πάτρας, της κυρίας Αγγελικής Τσιόλα, η οποία όμως ακόμα δεν έχει λάβει κάποια σχετική κλίση. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι δεν πρόκειται να έχουμε κάποιο ραντεβού μέσα στην μεγάλη εβδομάδα προκειμένου να ανέβει στην Αθήνα η κυρία Σιόλα και να καταθέσει. Αυτό αναμένεται να γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα, μιας και πλέον οι χρόνοι πιέζουν για τις καταθέσεις, δεδομένου ότι τη μεγάλη Πέμπτη αναμένεται να σταματήσουν. Ενώ από εκεί και πέρα να σας πω ότι στο ζήτημα της Τζορτζίνας, αυτό το οποίο εξετάζουν ιδιαίτερα οι αρχές, είναι το email. Είναι το email το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και έχει βρεθεί σε συσκευές, σε κινητά τηλέφωνα και στο τάμπλετ της μικρής Τζορτζίνας, με βάση του οποίου έγιναν από αυτό το λογαριασμό και οι αναζητήσεις για τα ανησυχόμενα φάρμακα. Νίκο, με ένα ψευδόνυμο, Τανάλιας. Ναι, ποιος είναι ο Τανάλιας? Τανάλιας 219, θα σας πω. Το mail αυτό φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί και από τον πατέρα της οικογένειας και μάλιστα φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί και σε εγγραφή στον ΟΑΕΔ προκειμένου να γίνεται προσωπική πληροφόρηση μέσω του συγκεκριμένου email για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τώρα, το συγκεκριμένο ψευδόνυμο, Τανάλιας, είναι το ψευδόνυμο του Μάνου Δασκαλάκη ως τερματοφύλακας. Είναι γνωστό ότι ο Μάνος είναι ποδοσφαιριστής, αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Αυτός ήταν ένας δικαιολόγος της γνωριμίας του με την 33χρονη κατηγορούμενη. Έτσι λοιπόν το ψευδόνυμό του ήταν Τανάλιας και το 219, το 21-9 μάλλον, είναι η ημερομηνία γέννησης του συγκεκριμένου ανθρώπου. Έτσι λοιπόν αυτό το email έχει χρησιμοποιηθεί στις αναζητήσεις και μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και μια κατάθεση, υπήρχε και μια εξομολόγηση από την πλευρά της 33χρονης ότι και ο πατέρας του παιδιού βρισκόταν μόνος κάποιες φορές στο νοσοκομείο μαζί με το παιδί, όπου υπήρχε και το τάμπλετ. Περιμένουμε τώρα λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα, μιας και η έρευνα συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν βρεθεί και έχουν κατασκευθεί, για να δούμε το τι ακριβώς θα βγει και αν θα υπάρξει κάποιο ίχνος για την διαδρομή της κεταμίνης, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για τις αστυνομικές αρχές. Με συγχωρείς, για να το καταλάβουμε. Οι αναζητήσεις για τις ουσίες γίνονταν με το Τανάλιας 219. Ήταν αυτό το email που ήταν συνδεδεμένο στην Google. Αυτό, όταν συνδέσεις στην Google, συνδέσαι με έναν λογαριασμό. Ναι, ναι. Ακριβώς. Συνδέσαι με έναν λογαριασμό email. Ναι, ναι. Ο λογαριασμός email λοιπόν που είχε συνδεθεί στο συγκεκριμένο tablet είναι το συγκεκριμένο mail. Αυτό το οποίο ισχυρίζεται η πλευρά του πατέρα είναι ότι το συγκεκριμένο λογαριασμό τον διαχειριζόταν και η 33χρονη κατηγορούμενη, και γι' αυτό τον λόγο υπήρχε στο tablet του παιδιού το συγκεκριμένο email. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει με τις αναζητήσεις και ποιος χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο email στους υπολογιστές και στα κινητά τα οποία διέθετε η οικογένεια, για να πάρουμε τις απαντήσεις σχετικά με τις αναζητήσεις των φαρμακευτικών ουσιών και από εκεί και πέρα να δούμε βέβαια την διαδρομή της κεταμίνης και αν προκύπτει κάτι από τα ηλεκτρονικά ίχνη, τα οποία ερευνούν με πολύ προσοχή οι άνδρες του εγκληματολογικού.